Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας και η Εταιρεία Διαδικασίας Σύμβουλη Επιχειρήσεων ΑΕ το προηγούμενο διάστημα ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα της μελέτης και της διαχείρισης χρηματοδοτικών εργαλείων ενίσχυσης επενδυτικών πρωτοβουλειών. Το απόγευμα της Παρασκευής πραγματοποίησαν εκδήλωση όπου παρουσίασαν το νέο αναπτυξιακό νόμο και τις δυνατότητες που παρέχει για την ανάπτυξη του νομού Άρτας. Χαιρετισμό απίφθινε ο πρόεδρος του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού, θέλω να σας ευχαριστήσουμε την παρουσία σας απόψε εδώ, στην εκδήλωσή μας, με την ευκαιρία της ανακοίνωσης έναρξης συνεργασίας μας με την γνωσμένη κύρους Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων Διαδικασία, που το πεδίο δράση της έχει επεκταθεί και στο εξωτερικό, αφού κατέκτησε την κορυφή στον τομέα του ελλαδικού χώρου. Ο πτηνοτροφικός συνεταιρισμός, με μακρά ιστορία, έντονη παρουσία και την αυξημένη συμμετοχή του στο οικονομικό ισοζύγιο της περιοχής μας, αλλά και με ρόλο ρυθμιστή στην ειδική πτηνοτροφία, αποτελεί αμφισβήτητα ένα στιβαρό πυλώνα της αγροτικής οικονομίας, κάνοντας αναγκαία τη συμμετοχή του σε αναπτυξιακά έργα στην Ήπειρο, μελέτες παροχής υπηρεσιών, υποστήριξη τόσο στα μέλη του, τους συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους, αλλά και σε ολόκληρο τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής. Με τις σκέψεις αυτές, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα νέο τμήμα μέσα στο συνεταιρισμό, υποστηρικτικό και συμβουλευτικό για όλους επιθύνοντα να τεπλήσουν τις αγροτικές υποχρεώσεις τους, όπως οι δηλώσεις ΩΣΔΕ, να ενημερώνουν όλα τα προγράμματα του αναπτυξιακού χαρακτήρα που βρίσκονται σε εξέλιξη, να γνωρίζουν γρήγορα και έγκυρα τις ευκαιρίες ανάπτυξης για τον τρόπο υλοποίησής τους. Χαρακτηρικτικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα νέων αγροτών, τα αναμενόμενα σχέδια βελτίωσης και κυρίως ο αναπτυξιακός, που είναι και το κύριο αντικείμενο της αποσπασμένης μας εκδήλωσης. Όποιος δίνει πολλές ευκαιρίες όσους θέλουν να ασχοληθούν πραγματικά με τα αγροτικά, για πρώτη φορά δίνει τη δυνατότητα έναρξης νέων μονάδων για κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Στήλιος, όπου τόνισε στο σύντομο χαιρετισμό του ότι ο πρωτογενής τομέας δοκιμάστηκε τα τελευταία χρόνια. Η οικονομική κρίση σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το τελευταίο χρόνο προσθέθηκε και η υγειονομική κρίση, συνεχίζοντας έτσι τη λειτουργία σε δύσκολες συνθήκες. Θα κινήσει την ελληνική οικονομία. Κλείνω με ένα συντελεστή, το έχω πει πολλές φορές και στη Βουλή. Το έλεγα πρόσφατα στον Υπουργό Οικονομικών, στον κύριο Σκυλακάκη, όταν του μιλούσα ότι θα πρέπει να δώσει χρήματα, να δοθούν χρήματα και για την πτηνοτροφία αλλά και για τα μανταρίνια στην περιοχή μας. Ο συντελεστής στον αγροδιατροφικό τομέα είναι 4 ακόμα κάτι. Ο συντελεστής στον τουρισμό, στις υπηρεσίες, είναι 2 ακόμα κάτι. Δηλαδή, με απλά λόγια, τι σημαίνει αυτό? 1 ευρώ που πάει στον τουρισμό μας δημιουργεί 2 ευρώ από την όλη κίνηση. 1 ευρώ που πάει στον αγροδιατροφικό τομέα, στον πρωτογενή τομέα, μας δημιουργεί 4 ευρώ από την όλη κινητικότητα. Άρα, έχουμε τους αριθμούς, έχουμε και τους κουμπαράδες, είναι στο δικό μας χέρι να εργαστούμε και να συνεργαστούμε όλοι μαζί, να καταλάβουμε προς τα πού πάει ο κόσμος και να απορροφήσουμε τα κονδύλια. Ακολούθως χαιρετισμό απίφθινε ο βουλευτής του Κινάλ, Χρήστος Γκόγκας, ο δήμαρχος Αρτέων Χρήστος Τσιρογιάννης, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Άρτας Γιάννης Κολομάζος, ενώ επιστολή απέστειλε και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη. Ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή μας μέχρι σήμερα δεν έτυχε ενίσχυση στην πράξη. Ακούμε εξαγγελίες, τώρα τελευταία ανακοινώνονται κάποια επιμέρους μέτρα, αλλά κανένας κλάδος δεν έχει ενισχυθεί στα πλαίσια της απώλειας εισοδήματος, που είναι τεκμηριωμένη για πολλούς μάλιστα και πολύ συγκεκριμένα, και αναφέρομαι και στα εισπυρεδευτή και στην πτηνοτροφία και στη μελισσοκομεία και στην αλληλεία, γενικότερα σε όλους τους τομείς του πρωτογενή τομέα. Περιμένουμε ακόμη αυτές τις ενισχύσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιβίωση των δραστηριοτήτων αυτών, για την επιβίωση των οικογενειών που είναι πίσω από αυτές, και φυσικά πολύ σημαντικές για τον νομό μας.
Από εκεί και πέρα, οι αγρότες και γενικότερα ο πρωτογενής τομέας είναι για την Άρτα η ατμομηχανή της περιοχής μας. Θα πρέπει να δώσουμε βαρύτητα και μια και αυτό που είπε ο Υπουργός με το 1 ευρώ δίνεις 4, άρα πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε ότι εκεί πρέπει να στοχεύσουμε και εκεί πρέπει να στοχεύσουμε γιατί κάθε περιοχή έχει κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα και πρέπει να δούμε αυτά στην περιοχή μας αλλά να δούμε και την Ήπειρο ενιαία. Αυτά επιγραμματικά θα πω για να μην κουράζω ότι εμείς ως την πλευρά μας ως Δήμος αυτό που κάνουμε για τις επιχειρήσεις της περιοχής μας είναι ότι αυτή τη στιγμή τρέχει στο Δήμο Αρτέων και υλοποιούνται 80 χιλιόμετρα ασφαλτοστρώσεων αγροτικών δρόμων σε πτηνοτροφικές επιχειρήσεις και παραγωγικές καλλιέργειες. Ο κορονοϊός δηλαδή, για να θυμηθούμε ότι υπάρχει και ο πρωτογενής τομέα στην Ελλάδα και ότι μπορούμε να βασιστούμε πάνω σε αυτό, άρα πρέπει να αλλάξουμε τις κατευθύνσεις μας. Και οι κατευθύνσεις μας πρέπει να είναι προς τα εκεί. Πρέπει να γίνουν κάποιες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις δεν χρειάζονται υποδομές και θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδότηση. Τίποτα άλλο, είναι απλά τα πράγματα. Εάν υπάρχουν υποδομές και χρηματοδότηση, θα βρεθούν οι επιχειρηματίες να έρθουν να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα. Γιατί εμείς εδώ πέρα είμαστε ευλογημένος τόπος. Όλοι για τον τόπο τους έτσι λένε. Αλλά εμάς πραγματικά είναι. Παράδειγμα, ο κάμπος, για να πάω και λίγο στη φυτική παραγωγή. Αυτό το νερό που υπάρχει εδώ δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Οι ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα υποστηρίζονται από τον εκάστοτε αναπτυξιακό νόμο, το πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων και από το νέο αναπτυξιακό εργαλείο, το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να εντάξουν επενδυτικά σχέδια από το καλοκαίρι του 2021. Για συνεργασία, τεχνογνωσία αλλά και την πρόοδο αναφέρθηκε στην ομιλία του ο οικονομολόγος Ιωάννης Γαλατούλας. Ξεκινήσαμε από το 2019 μια προσπάθεια με όλο τον κλάδο της φτηνοτροφίας να φτιάξουμε μια διεπαγγελματική, ώστε να μπορέσει ο κλάδος να έχει μια κεντρική εκπροσώπηση και μια παρουσία σε όλα τα κέντρα αποφάσεων, είτε αυτό αφορά οικονομικές αποφάσεις, είτε θέματα εργατικού δικαίου, είτε οτιδήποτε έχει να κάνει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν γνώριζα τον συνεταιρισμό της Άρτας και γνώρισα τα δύο στελέχη πρώτα, τον πρόεδρο και τον διευθυντή. Και ως ο άνθρωπος που έτρεχε τα θέματα της αναγνώρισης της διεπαγγελματικής, απέκτησα μια πολύ θετική εικόνα, και δεν το λέω επειδή είναι παρόντες εδώ, στη λογική ότι δεν ενοχλούσαν άσκοπα, ήταν πάρα πολύ στοχευμένες οι παρεμβάσεις τους και ήταν και πάρα πολύ μετρημένοι σε όσα θέματα είχαν να κάνουν τα προβλήματα και τις λύσεις που έπρεπε να δούμε. Αυτό λοιπόν μου έδωσε την ιδέα και τη σκέψη να κάνω μια πρόταση στην εταιρεία διαδικασία και να δημιουργηθεί και ένα συνεταιριστικό σχήμα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, αλλά να λειτουργήσει πλέον και ως όχημα για μεταφορά τεχνογνωσίας, μελετητικής ικανότητας, επάρκειας, υπηρεσίας προς τα μέλη και προς όλους τους υπόλοιπους αγρότες περιοχής Σάρτας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα είναι και πολύ αποτελεσματικό εφόσον υποστηριχθεί από τον ίδιο το συνεταιρισμό και από εμάς, και αυτή είναι η πρόθεση, καθώς οι συνεταιρισμοί έχουν την ιδιότητα και την τάση να μην βλέπουν τον αγρότη ως ένα τιμολόγιο και μία αίτηση, αλλά να είναι πραγματικά δίπλα του σε ό,τι χρειαστεί και να είναι δικός τους άνθρωπος τον οποίο θα προσπαθήσουν να εξυπηρετήσουν. Και αυτό προκύπτει από την εμπειρία που έχουμε από συνεταιρισμούς που συνεργαζόμαστε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος σε αυτά τα οποία θα πούμε. Να δούμε λίγο ποια ήταν η ανάγκη. Στην περιοχή της Άρτας η ανάγκη που συζητήσαμε ήταν η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προς τους φτηνοτρόφους αλλά και προς τους υπόλοιπους αγρότες της περιοχής. Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών σημαίνει ότι δεν παίρνουμε έναν άνθρωπο να του υποβάλουμε μία αίτηση στα χρηματοδοτικά εργαλεία χωρίς αυτός ο άνθρωπος να είναι επιλέξιμος. Σημαίνει ότι τον καθοδηγούμε και τον υποστηρίζουμε για να ξεπεράσει τα προβλήματα και να μην αντιμετωπίσει ζητήματα στη διαδικασία της υλοποίησης. Και γενικά είμαστε δίπλα του σε οτιδήποτε χρειαστεί και οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο θα τον βοηθήσει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Εδώ λοιπόν, σαν διαδικασία μέσα από τον συνεταιρισμό, ερχόμαστε να υποστηρίξουμε ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις σε χρηματοδοτικά εργαλεία και επιδοτήσεις. Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί ένα νέο χρηματοδοτικό αναπτυξιακό εργαλείο για την υποστήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη μετα-COVID εποχή και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων που μπορούν να εξασφαλίσουν τραπεζική χρηματοδότηση και να παρουσιάσουν ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.
Ο μέτοχος της εταιρείας, διαδικασία, κύριος Ζαγοριανός, αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης στην ομιλία του, ενώ έκανε λόγο για το ΕΣΠΑ και το νέο αναπτυξιακό νόμο. Το είπε και ο Υπουργός, το λέω και εγώ για να το καταλάβουμε λίγο καλά. Τα χρήματα αυτά θα αρχίσουν να δίδονται από τώρα. Τώρα, πολύ σύντομα, θα πάρουμε τα πρώτα 4 δις και μέσα στο έτος θα έχουμε πάρει 7,5 δις. Θα πάρουμε την προκαταβολή. Τα χρήματα αυτά είναι εμπροστοβαροί για την οικονομία. Θα κινηθούν πολύ γρήγορα προς τους ιδιώτες επενδυτές. Και το χειρότερο για όλους εμάς, ποιο είναι, ότι τα χρήματα αυτά θα πρέπει να έχουν απορροφηθεί μέχρι το 2025. Μέσα σε μία τριετία, τετραετία, θα πρέπει να έχουμε απορροφήσει αυτά τα 30 δις, 31 δις και θα πρέπει να έχει γίνει μόχλευση μαζί με τα τραπεζικά και τα ιδιωτικά κεφάλαια των 60 δις. Είναι ένα πολύ δύσκολο project για όλους μας και κυρίως για τους υπουργούς που μας ακούν εδώ. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι θα έρθουν χρήματα, το θέμα είναι πώς αυτά τα χρήματα από το ταμείο του κράτους θα μπουν στην ενεργό οικονομία, στην πραγματική οικονομία. Πώς θα τα πάρουμε εμείς οι επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις και πώς αυτά τα χρήματα θα γίνουν επενδύσεις. Όλοι ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να κάνουμε επενδύσεις, πόσο δύσκολο είναι να φτιάξουμε ένα business plan και πόσο δύσκολο θα είναι για όλους εμάς και τι εντατική δουλειά θα πρέπει να κάνουμε όλοι μας και πόσο πολύ θα πρέπει να οργανωθούμε για να μπορέσουμε να δαπανίσουμε σε επενδύσεις πραγματικές 60 δις. Πέρασε η εποχή που ξέραμε των χρημάτων, των επιδοτήσεων. Τώρα θα έχουμε χρήματα για αληθινές πραγματικές επενδύσεις που θα αποφέρουν πραγματικές θέσεις εργασίας και πραγματική εθνική οικονομία. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα που θα έχουμε όλοι μας και φυσικά είναι το κίνητρό μας να κινήσουμε την οικονομία μας. Και περνάω τώρα στον αναπτυξιακό νόμο. Πολύ σύντομα θα σας πω μερικά πράγματα, όλοι πιο πολλοί από εσάς πιθανόν να είσαστε οικείοι από το τι σημαίνει αναπτυξιακός νόμος. Ο αναπτυξιακός νόμος είναι ένα εργαλείο που το έχουμε στην Ελλάδα 40 χρόνια. Από το 81, από τον Ανδρέα Παπανδρέου που ξεκίνησε με τα ΜΟΠ και τα έχουμε μέχρι σήμερα και θα το έχουμε ποιος ξέρει για πόσα χρόνια ακόμα. Είναι ένα εργαλείο αναπτυξιακό που αντλεί χρήματα από διαφόρους πόρους και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από το ΕΣΠΑ και από το πρόγραμμα θα αντλήσει και από το Ταμείο Ανάκαμψης κτλ. Και δίνει χρήματα σε επενδύσεις που γίνονται παντού σε όλη την Ελλάδα. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι μοιρασμένη σε διαφορετικές περιφέρειες και κάνουμε διαφορετικά επενδυτικά σχέδια. Οι κλάδοι οι οποίοι σήμερα κυρίως χρηματοδοτούνται καλύτερα, έτσι, είναι κλάδοι προτεραιότητος στον σημερινό αναπτυξιακό νόμο, είναι ο κλάδος της αγροδιατροφής, που είναι ακριβώς κάτι που μας επηρεάζει όλους εμάς άμεσα, και της πληροφορικής. Αυτοί οι δύο κλάδοι έχουν ένα πλεονέκτημα απέναντι στον σημερινό αναπτυξιακό νόμο. Σήμερα ο αναπτυξιακός νόμος είναι ανοιχτός. Το καθεστώς το οποίο μπορούμε να υποβάλουμε προτάσεις είναι αυτά τα τρία που βλέπουμε. Γενική επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού. Τα όρια ενισχύσεων είναι 10 εκατομμύρια για τη γενική επιχειρηματικότητα και 3 εκατομμύρια ανά επενδυτικό σχέδιο για το καθεστώς των μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων. Εδώ ουσιαστικά μιλάμε για μεγάλα αναπτυξιακά έργα, τα οποία όμως θα μπορούσαν να ήταν έργα, όπως θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια, από 500.000 και από 200.000 και από 300.000 και πάνω. Και φυσικά έχουμε τώρα τα καινούργια έργα εδώ, τα δικά σας, τα πτηνοτροφικά, που καταφέρατε και περάσατε έτσι ότι όλοι οι νέες επενδύσεις στον πτηνοτροφικό χώρο μπορεί να είναι επιλέξιμες στο νέο αναπτυξιακό νόμο. Ποιοι είναι δικαιούχοι? Δικαιούχοι στον αναπτυξιακό νόμο είναι ατομικές επιχειρήσεις για προγράμματα μέχρι 500.000 ευρώ, με βιβλίο όμως τρίτης κατηγορίας, και από εκεί και πάνω για όλα τα άλλα προγράμματα πρέπει να έχουμε εταιρικές οντότητες. Μη σας φοβίζει αυτό. Είχαμε μία συζήτηση σήμερα το μεσημέρι εδώ με κάποιους πτηνοτρόφους. Μη σας φοβίζει. Τώρα πια οι εταιρικές οντότητες δεν είναι δύσκολες.
η εφορία των κερδών είναι μικρή, είναι 22% και θα πέσει κι άλλο. Είναι πολύ καλύτερα να έχετε μια εταιρική μορφή και να κάνετε μια επένδυση με εταιρική μορφή παρά με μια ατομική επιχείρηση.